Το πρώτο Αγγέλη πράγμα... μου, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία της ΚΟ. Πείτε μας δύο λόγια γιατί ακριβώς συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ και τι είναι αυτό που ζητάτε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν είμαστε κατά των εμβολίων. Είμαστε κατά των σκευασμάτων. Αυτά κακώς τα λένε εμβόλια. Είναι ενέσεις. Ενέσεις σε πειραματικό στάδιο όπου όλες οι εταιρείες σε προειδοποιούν. Όπως το τσιγάρο που έχει μια νεκροκεφαλή και λέει: εάν καπνίζεις θα πεθάνεις. Το ίδιο κάνουν και τα εμβόλια. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης τι είναι, πρόεδρος, είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος ή πρόεδρος των φαρμακευτικών εταιριών για να σπρώχνει τα εμβόλια? Είμαστε η μοναδική χώρα η οποία καταπιέζουμε, βασανίζουμε τους πολίτες και τους επιδιώκουν να εμβολιάσουν και τα παιδιά μας. Εγώ σας λέω ένα πράγμα μονάχα. Γιατί λοιπόν μου απαγορεύεις να κάνω αγωγή και να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου όταν κάποιο πρόσωπο του κοινού μου πεθάνει? Γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες προσπαθούν να σπρώχνουν το εμβόλιο μέσω της Αμερικής? Δηλαδή εμείς τι είμαστε? Είμαστε πειραματόζωα? Τα παιδιά μας τι θα κάνουν αύριο? Θα πάνε σχολείο και θα τους λένε χωρίς εμβόλιο δεν μπαίνεις μέσα στην τάξη? Εάν το δικό μου παιδί πάθει κάτι για το οποίο εγώ μεγάλωσα και είναι το κατοικόνο του Θεού και το κατομμύριο σου, για το οποίο αγωνίζομαι και υπάρχω, ύπαρξή μου ολόκληρη, ποιος θα μου διασφαλίσει εμένα την υγεία του παιδιού μου και ποιος είναι αυτός που θα μου πει ότι εγώ φταίω για αυτό που έγινε? Άρα, Βαγγέλη, όχι ότι είσαι αρνητής μόνο για τον εαυτό σου, αλλά ότι και στο παιδί σου θα κάνεις το εμβόλιο για να πάει στο σχολείο. Κοιτάξτε, γι' αυτό δεν θα μιλήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Απλώς θα σας πω, το χρησιμοποιούν τον κορονοϊό ως όπλο καταπίεσης, βασανισμού και καθυπόταξης του ελληνικού λαού. Αλλά ξέχασαν κάτι, ότι οι Έλληνες ήταν μια κούφτα και αγωνίστηκαν. Και έτσι θα αγωνιστούμε και εμείς. Έστω και αν έχουν και εμείς την Ελλάδα με λαθρομετανάστες για να μπορέσουμε να είμαστε μειονότητα και να μας σπάσουν το ηθικό, πρέπει να ξέρουν ότι είμαστε Έλληνες, απόγονοι του Οδυσσέα και του Μέγα Αλέξανδρου και θα αγωνιστούμε μέχρι εσκάτων. Γι' αυτό κάθε τι που σκέπτονται και κάθε νόμο που φτιάχνουν να είναι υπέρ των Ελλήνων, όχι κατά των Ελλήνων. Διότι όταν έχεις τη δύναμη, την εξουσία, πρέπει να την διαχειρίζεσαι ευχρίστως. Διότι αν τον νόμο δεν το χρησιμοποιείς καλά, τότε ο νόμος γίνεται κακοποίηση, γίνεται όπλο κακοποίηση. Πιστεύετε ότι ήσασταν ευχαριστημένοι σήμερα με τους πολίτες να βρίσκονται εδώ? Ήταν αρκετοί. Σας αναφέρω ότι δεκάδες, εκατοντάδες άτομα των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δεν θέλουν αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση, την βάναυση κατάσταση και την κακοποίηση που υπέστη τη χώρα μας. Αλλά όμως τι, φοβούνται. Διότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει βάλει παντού τους γερμανοτσολιάδες, θα έλεγα, όπως παλιά που τους έβαζαν με τις φουστανέλες να κατασκοπεύουν τους Έλληνες και λένε: έλα εδώ, θα πιάσεις δουλειά, θα κάνεις το εμβόλιο και πάρε και μια επιδότηση. Θα σας κάνω και μια ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν και υπάρχουν τόσοι πανφτωχοί Έλληνες και όλα τα ξενοδοχεία επιδοτούνται? Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των πλουσίων, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός, ότι εμείς ζούμε με την προσωπικότητά μας. Έχουμε ταπεινή ψυχή, αλλά διεκδικούμε και παλεύουμε για το δίκαιό μας. Το δίκαιο των Ελλήνων είναι πια η ελευθερία. Αυτό το δικαίωμα δεν θα το αφήσουμε να το μας το πάρει κανείς. Βαγγέλη μου, κλείνοντας, θα συνεχίσετε δει τις διαδηλώσεις, τις κινητοποιήσεις σας για να πείσετε τον κόσμο όχι τα εμβόλια. Όχι στα εμβόλια. Όχι, εμείς δεν λέμε όχι στα εμβόλια. Εμείς λέμε ότι αυτά είναι σε πειραματικό βαθμό. Όχι στο διαχωρισμό. Μετά δεν μπορεί να λες COVID. Δηλαδή, συγγνώμη, να μην τρελαθούμε. Οι ξένοι έρχονται με self-test. Θα πάει ο ξένος στην καφετέρια και θα του πει: έχεις εμβολιαστεί? Δηλαδή, θα πάω εγώ που δεν θέλω το εμβόλιο και θα μου πει: κύριε 300, είσαι λεπρός. Πρέπει να φύγεις. Τι είναι, σπιναλόγκα η Ελλάδα? Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης θυμήθηκε τη σπιναλόγκα? Δεν ξέρω τι τελικά που πάει το μυαλό τους αυτοί οι κυβερνητικοί. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε, όπως το ξαναείπαμε και πριν, ότι είμαστε πλάσματα του Θεού. Πρέπει να μας δουν με αξιοπρέπεια και εμείς θα τους σεβαστούμε ως κυβερνήτες μας. Από τη στιγμή που ο κυβερνήτης με κακοποιεί και κακοποιεί τον ελληνικό λαό, πάβουμε να τους βλέπουμε ως εξουσία. Και τώρα είναι η ώρα του νόμου και η ώρα του εισαγγελέα, γιατί και ο νόμος πρέπει να βγει. Δεν μπορεί να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει εντολές και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, όπως είπαμε και πριν, απαγορεύεται έμεσα ή άμεσα να πιέζονται οι πολίτες για τον εμβολιασμό. Και εδώ δεν μας αφήνουν να βγούμε από τα σπίτια μας. Δεν θα μπορούμε να πάμε σαν τους λεπρούς στην καφετέρια. Φανταστείτε, θα πάρω τη γυναίκα μου, το παιδί μου και θα μου πούνε: δεν εμβολιάστηκε. Έξω. Ποια είναι η ψυχολογική? Αυτό έτσι γεννιός, Βαγγέλη, από την Ανταγκαλάθου την άλλη εβδομάδα, ότι αν μπορείς να μπεις σε ένα μαγαζί, αν δεν έχεις εμβολιαστεί, δεν θα μπορείς να μπεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι έσχος. Δύο λέξεις το χαρακτηρίζουν. Ρατσισμός, φασισμός και σπίνα λόγκα, όπως είπαμε, λεπρούς. Αυτή είναι η αλληγορική και μεταφορική έννοια.
Δεν μπορείς να λες στον άνθρωπο, τον οποίο, ο οποίος είναι ελεύθερο πλάσμα του Θεού, εγώ κύριε σε σέβομαι, γιατί έχεις φόβους, έχεις ανασφάλειες, έχεις προβλήματα που είναι εμβολιαστή. Σε σέβομαι. Δεν είμαι κατά των εμβόλιων, αλλά αυτά δεν είναι εμβόλια, είπαμε. Είναι νέες σκευάσματα, δεν τα λέω εγώ. Ίδιες οι εταιρείες. Δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες άτομα έχουν πεθάνει, δεκάδες Έλληνες γιατροί μιλάνε. Α, και το πιο σημαντικό. Στο Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο, βγήκαν Έλληνες επιστήμονες και βρήκαν το φάρμακο. Δηλαδή, γιατί ο Ιερώνυμος και ο Αναστάσιος πήραν το φάρμακο και έγιναν καλά. Εμείς είμαστε δηλαδή. Είμαστε οι κατωτέρας τάξης, οι πίκο, οι αχτοφόροι για να μας κάνουν το εμβόλιο. Δηλαδή, αν ήμουν αρχιεπίσκοπος, θα μου έδινε το φάρμακο. Αλλά επειδή είμαι ένας απλός άνθρωπος, έτσι, με παντόφλες και φτωχός, θα μου κάνεις το εμβόλιο. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσισμός. Είμαστε γεννημένοι ελεύθεροι πολίτες, διότι πολλές φορές μας αποκαλούν αρνητές. Δεν είμαστε αρνητές, είμαστε υπάκοοι. Άρα ο κύριος Κιάρης πρέπει να γράψει: δεν είμαστε αρνητές, είμαστε ελεύθεροι πολίτες. Ελεύθεροι πολίτες, διότι μας βάλανε μια ταμπέλα, όπως λέγανε παλιά, αυτή είναι χρυσαυγή του, άμα ανοίγεις μια σημαία, είναι χρυσαυγή. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες και έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στην πατρίδα. Οι οποίες όμως υποχρεώσεις πρέπει να είναι βάσει του συντάγματος. Τίποτα άλλο. Πιστεύει μου σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο στο νησί της ΦΟ η διαδήλωση αυτή, είναι παγκοσμίως. Πες μας και εσύ τη δικιά σου γνώμη, για ποιο λόγο βρίσκεσαι εδώ, τα δικαιώματα που ζητάς. Λοιπόν, αυτή η διαδήλωση έχει γίνει από μια ομάδα ανθρώπων που ήμασταν από το χειμώνα και μιλούσαμε για τα αυτονόητα. Όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας λοιπόν, μετά το σοκ που υπέστη με την πανδημική αρρώστια ενός ιού, ξεχάσαμε το θέμα της ελευθερίας μας. Αυτό πέρασε κάτω από το τραπέζι. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει ένα εμφύλιο πόλεμο μεταξύ εμβολιασμένων και μη. Υπάρχει κάποια... Ο κύριος Βόβολος λοιπόν αυτή τη στιγμή δίνει έναν μεγάλο αγώνα, όχι σαν κόμμα, αλλά σαν άνθρωπος, για να ενθυμίσει στον κόσμο ότι εκτός από μια αρρώστια, υπάρχει η ελευθερία της βούλησης, το αν θέλω εγώ να κάνω κάτι στον εαυτό μου, το κάθε εμβόλιο, δεν υπάρχει ιατρική πράξη. Δεν είμαι υποχρεωμένος να με αναγκάσει κανένας, δεν με ξαναγκάζει κανένας. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν έγινε για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι υπάρχουμε, είμαστε ελεύθεροι, ότι δεν διαχωρίζουμε εμβολιασμένους και μη. Δεν καταπατάμε την ελευθερία κανενός. Ζούμε σε καθεστώς χούντας. Θα πρέπει να αφυπνίσουμε τις ψυχές του κόσμου ότι αυτό που ζούνε είναι φαρμαπάτι. Δεν είναι το θέμα του ιού. Το θέμα είναι ότι αρπάζουν από τα χέρια μας τα δικαιώματά μας να ζούμε. Θα φοβόμαστε να βγούμε έξω. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Σίγουρα κάπου θα εργάζεστε. Αν σας πούνε ότι στην εργασία που είστε θα πρέπει να εμβολιαστείτε. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν εργάζομαι. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να βρω δουλειά για αυτό το λόγο που είπες. Εγώ αυτό που φοβάμαι, το χάραγμα λοιπόν, που δεν ακούγεται από κανέναν, εγώ δεν θα το κάνω. Βέβαια είναι δικιά μου άποψη. Σέβομαι όμως και την άποψη. Σέβομαι και τον εμβολιασμένο που πήγε και έκανε το εμβόλιο για να προστατέψει τον εαυτό του και τους γύρω του. Ξέρω ότι υπάρχει ατομική ευθύνη. Αλλά από ό,τι βλέπω, η κυβέρνηση του τραβάει στα άκρα. Είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας, είμαστε κατά του διαχωρισμού, κατά των φασιστικών μέτρων. Εμείς σήμερα ζητάμε να άρει τα μέτρα η κυβέρνηση. Επουδενή δεν υπάρχει λόγος να καταναγκαστεί κανένας ή να γίνει υποχρεωτικό το εμβόλιο. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι αναγκαστικό. Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Έχουμε τρελάνει τον κόσμο. Θα πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει πια. Είναι ελεύθερη βούληση. Έχουμε δικαιώματα. Έχουμε το Σύνταγμα. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Και ζητάμε πίσω τις ζωές μας. Ζητάμε την ελευθερία μας. Θα την έχουμε αυτή, πιστεύεις, εάν το ζητήσουμε. Εάν όλος ο κόσμος βγει λοιπόν έξω στον δρόμο, πιστεύω ότι θα τα πάρουμε. Θα νικήσουμε. Θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω, δηλαδή, ναι. Με λίγα λόγια. Εύχομαι, κορίτσι μου, να ακουστούν αυτά που λες και να... ο κόσμος να ακούσει αυτά. Μακάρι. Να δώσει ο Θεός να ξυπνήσει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Εμείς αγαπάμε τον άνθρωπο. Αγαπάμε τον άνθρωπο, σεβόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό που θέλει να γίνει στην ανθρώπινη ύπαρξη είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Σας επαναλαμβάνω να είστε σε εγρήγορση, διότι την επόμενη συνάντηση θα γίνει πανκοακή συνέδραση, συνάντηση εδώ, με πορεία προς τους εκλεκτούς, με το μήνυμα που αρμόζει και με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει.
Εμείς δεν έχουμε να πούμε περισσότερα. Αν κάποιος κύριος. Καλή ένα λεπτό. Μα κύριε, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Έχουν πεθάνει άνθρωποι. Ναι. Θέλουμε ενός λεπτού σιγή για όλους αυτούς που θα πέθανε. Κάνουμε λοιπόν ένα λεπτό. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μας τον κρύβουν, μας λένε ψέματα. Και τους έχουμε ως παράπλευρες απώλειες. Παρακαλούμε. Θα κάνουμε λοιπόν ένα λεπτό σιγή για τους χαμένους αδερφούς μας. Σε σιωπή ενός λεπτού και έπειτα θα απαγγείλουμε τον εθνικό ύμνο για να δείξουμε και τον προορισμό μας. Παρακαλώ κύριοι, ένα λεπτό σιγή προς τιμή των χαμένων φίλων μας. Τέλος σιωπής. Παρακαλώ τον εθνικό ύμνο όλοι μαζί, με όλη τη δύναμη τη ψυχή μας, για να δείξουμε ότι γεννηθήκαμε και θέλουμε να πεθάνουμε ελεύθεροι. Έλληνες. Και Έλληνες. Ένα, δύο, τρία. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα καμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη γεροχέ ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη γεροχέ ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη γεροχέ ελευθεριά. Να σε καλά όλοι. Δυνάμεις που μας αγαπάνε και μας υποστηρίζουν.